Ανέβασε στο Facebook ο κύριος Γιάννος, ανέβασε στο Facebook μία καταγγελία και μετά επικοινώνησε μαζί του η γραμματεία της σχολής, ουσιαστικά απειλώντας τον. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αφορά βεβαίως το ζήτημα του κορονοϊού. Γεια σας κύριε Γιάννο. Χαίρετε. Τι ακριβώς συνέβη? Είχα πάρει το πρωί ένα μήνυμα από το Λύκειο στη Λευκωσία. Το οποίο αναφέρει ότι προειδοποιούμε τα παιδιά ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, το είδα πολύ απειλητικό, θα φωνάξουν την αστυνομία να μπει μέσα στο σχολείο για να τους μοιράσει πρόστιμα, βάζοντας και από κάτω βάση διατάγματος του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, όσα παιδιά δεν φοράνε τη μάσκα κατά τη διάρκεια του διαλύματος, θα επεμβαίνει η αστυνομία. Αυτό έλεγε το μήνυμα. Μάλιστα. Ναι. Εγώ θεώρησα σωστό και με πολύ όμορφο τρόπο να πάρω τηλέφωνο στη γραμματεία, να ζήσω τον διευθυντή. Ο διευθυντής με τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι θα μπορούσε να χειριστείς αυτό το μήνυμα παίρνοντας σε γονιούς το συγκεκριμένο μήνυμα, θα μπορούσε να το διαχειριστείς και να στείλεις κάτι πιο, όχι τόσο απειλητικό μήνυμα, με πολύ όμορφο τρόπο. Άρχισε και να φωνάζει και μου λέει και τα Facebook σας και την Ελλάδα σας και το ένα και το άλλο, πολύ απειλητικά. Και μου πήσε το τηλέφωνο. Στα 5 λεπτά με παίρνει η ίδια η γραμμάτας και μου είπε μήνυμα από τον διευθυντή, στο οποίο αν δεν κατεβάσεις, διαγράψεις το post μέσα σε 5 λεπτά, θα υπάρξει καταγγελία προς εσένα για την ανάκτησή σου, όπως επίσης και τα δύο παιδιά που φοιτούν, γιατί φοιτούν δύο παιδιά, ναι, στο συγκεκριμένο λύκειο, ένα στην τετάρτη τάξη και ένα στην έκτη τάξη, να μην παρουσιαστούν τη Δευτέρα στο σχολείο. Μάλιστα. Εσείς τι κάνατε μετά από αυτό? Μετά από αυτό πήγα σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς, έπρεπε να πάω στο σταθμό συγκεκριμένα που υπάγεται το συγκεκριμένο... Στον αστυνομικό σταθμό εννοείται, ναι. Αστυνομικό σταθμό. Μου είπαν ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Ο ίδιος ο... Άρα προβήκατε σε καταγγελία εσείς στην αστυνομία. Αναφορά προεδικά, όχι σε καταγγελία. Αναφορά, ναι, σημαίνει ότι η περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε να είναι περασμένη αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θα πολύ. Θα επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε και με το Υπουργείο Παιδείας, εάν γνωρίζει αυτό το συμβάν, εάν επιτρέπεται οι διευθύνσεις των σχολείων να στέλνουν τέτοια μηνύματα στους γονείς. Και να παρεμβαίνουν έτσι τώρα να απειλούν ότι θα φωνάξουν την αστυνομία μέσα. Βέβαια, δεν ξέρουμε και ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου, ναι, μέσα στα σχολεία. Είναι θα το ψάξουμε, ζήτημα. Θα το διερευνήσουμε, θα συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω από διάφορα που έχω διαβάσει ότι δεν μπορούν να καταγγείλει η αστυνομία τα παιδιά που είναι στην αυλή του σχολείου χωρίς μάσκα, αλλά μπορεί ο διευθυντής να αποβάλει. Να αποβάλει κάποιον που δεν συμμορφώνεται. Αυτό γνωρίζω. Απλώς εγώ θεωρώ ότι ζούμε σε δικτατορικό καθεστώς. Μάλιστα. Με τον τρόπο να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, αγαπητέ τηλεθεατή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία διερευνά το συμβάν και είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας για το συμβάν και για το τι μέλη γενέστε, αλλά και για τον τρόπο που θα γίνεται ο έλεγχος στα σχολεία. Λοιπόν, σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Για την ώρα. Πάμε σε οικονομικό ένθετο με τον.